Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι. Τις κρίσιμες στιγμές που οδήγησαν στον θάνατο τον Ζακ Κωστόπουλο επιχειρούν να αναδείξουν με τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες στη δίκη της υπόθεσης που συντάραξε την χώρα μας πριν από 3 χρόνια. Η Μαρία Δουρουδή παρακολουθεί τη δίκη στο εφετείο και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Μαρία. Δεύτερη δικάσιμο σήμερα εδώ στο Μεικτό Όρκο το δικαστήριο, με του μάρτυρε κατηγορία να καταθέτω. Μεταξύ αυτών και ο ιατροδικαστή ο Νίκο Καλόγρια, ο οποίο ήταν ξεκάθαρο και είπε χαρακτηριστικά: ο Ζαχαρία Κωστόπουλο έκανε ένα ισχυμικό επεισόδιο από τι κακώσει, χωρί να προσδιορίζεται ποια είναι αυτή. Είπε επίση ο κύριο Καλόγρια ότι δεν διαπιστώσαμε άλλη παθολογία. Όταν δέχτηκε επίση ερώτημα ποιο από τα 23 χτυπήματα που δέχτηκε ο Ζακ Κωστόπουλο ήταν το μοιραίο, είπε ότι δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση. Επίση, να σου πω, Εύα, ότι κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου προβλήθηκε μέσα στην αίθουσα ένα βίντεο που φαίνεται ότι ο Ζακ Κωστόπουλος δέχτηκε χτυπήματα από τον Μεσίτη και τον Κοσμηματοπόλη. Και την ώρα που ξεκίνησε να προβάλλεται το βίντεο, η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου βγήκε από την αίθουσα, δεν άντεξε να το δει. Ο πατέρας το γύρισε από την άλλη πλευρά ώστε να μην βλέπει. Ωστόσο, οι 4 κατηγορούμενοι, οι αστυνομικοί καθώς και ο Μεσίτης που ήταν μέσα στην αίθουσα, παρακολουθούσαν κανονικά. Επίσης, να σου πω ότι υπήρξε και ένταση μεταξύ του ιατροδικαστή και της υπεράσπισης, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης είπαν στον ιατροδικαστή ότι χάρη στα ευρήματά του οι άνθρωποι αυτοί σήμερα κατηγορούνται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Δουρουδή.